Και να δώσω την καλημέρα μου και στον κύριο ε, Αθανάσιο Καλογερίδη, ο οποίο έχει έρθει εδώ στο Focus FM. Καλημέρα κύριε Καλογερίδη. Μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Να ακούσουμε λίγο τα κάλατα και μετά θα πιάσουμε να κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Για play το βίντεο. Άρα έχει μιλιάκι, αρχή χρόνια με το φουτπάστα κινήτα. Την κυβέρνηση φροντίζει με δέλτι με δέλτι να μα ταζει. Πια θα θες να ζεσταθείς, ένεργη πας να, πας να βρει. Πια μαθαί, κι, άμα θε, κι άμα θέλεις μακαρόνια. Ο μπούμπου, ο μπούμπου κος ψώνια. Ο πιερακάκης φρόντισε, με χίλια πας μα φόρτωσε. Και με δι και με digital φακέλους Θα μας κα, θα μας κάνει όλους ξένους Μα όχι ο πιο άξιος υπουργός Ο Θανασάκης ο κοντός το εσύ, το εσύ το ξεπουλάει Τους νεκρούς, τους νεκρούς καταμετράει Με την καλή βαρκαρίσα Τη μήνα την μη τολμή, μην τολμήσεις να αρρωστήσεις Γιατί δε, γιατί δε θα επιζήσεις Και θα σας πω ένα μυστικό Αγωνή και βλακό Του μπουρλά, του μπουρλά τα φιλαράκια Βγαίνουν στα, βγαίνουν στα παραθυράκια Και αν τολμήσετε μετά Να διαδηλώσετε γι' αυτά να μην πά, να μην πάτε σε πορεία Θα σας δει, θα σας δει η αστυνομία Και για το τέλος ο άψιλος Του σκάει ο πιο εκλεκτός Μητσοτά, Μητσοτάκι στο όνομά του Και κοργή, και κοργή δικότητά του Αν δεν σας έφτασαν αυτά Και τους ψηφίσετε ξανά μην, ξεχά, μην ξεχάσετε να πιείτε, στην υγειά στην σας να τους πείτε. Πραγματικά εξαιρετική η προσπάθεια αυτή. Πραγματικά εξαιρετικά και τα λόγια των παιδιών, τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, κύριε Καλογερίδη. Πραγματικά. Εκατότα εκατό όμως. Εκατότα εκατό. Και μέσα από αυτή την περιπέτεια τη δική σας, όλων των οικονομικών η οποία ολοκληρώνεται και θα συζητήσουμε για αυτή σήμερα, ε, βέβαια, δεν ολοκληρώνεται. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν ολοκληρώνεται. Έτσι. Ναι, με νίκη, αλλά πύριο. Μάλλον νομίζω ότι τώρα αυτή ήταν η αρχή του τέλου. Η αρχή του τέλου ε, τη υγεία. Το τέλο τη αρχή, συγγνώμη. Το τέλο τη αρχή. Μάλιστα. Το τέλο τη αρχή. Μάλιστα. Ναι. Το τέλο τη αρχή. Άκουσα τον Πλεύρη πριν, τον έβαλα και όλα στο το ηχητικό, ο οποίο έλεγε ότι θα επιστρέψετε με τα δύο rapid test τα οποία θα τα πληρώνετε από την τσέπη σα. Καλά, εκβιαστικά τα μέτρα αυτά, το συζητάμε. Τα έχουμε αναλύσει αυτά. Ε, ότι δεν θα μπαίνετε, λέει, σε μονάδε εντατική θεραπεία yeah. και σε ογκολογ, ογκολογικά. Yeah. Λες Λε και τόσο καιρό οι μονάδε εντατική θεραπεία δεν κολούσαν ε, COVID μέσα οι άνθρωποι από του εμβολιασμένου συναδέλφου σα. Ε, Θέλω να ε, δω ποιοι θα δουλέψουν εκεί. Ποιοι θα δουλέψουν εκεί, πολύ σωστά το λέτε. Και επίση ε, με το που ερωτήθη από το ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθο, ε, για το αν θα πάρετε πίσω μιστούς; ε, μισθού. Είπε όχι. Είπε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. <laughs> θα το δούμε αυτό. Κοιτάξτε να σας πω κάτι εδώ πέρα τώρα ε, το θηρίο αυτό πνέει τα ολίστια εντάξει δηλαδή μετά την ήττα που, ε, μετά την ήτα που έγινε με, το, με, την απόφαση του ΣΤΕ η οποία ουσιαστικά τους, ε, τους άδειασε θεωρώ Mm -hmm. ε, από εκεί και πέρα λοιπόν ε, έπρεπε, έπρεπε να κάνουν οτιδήποτε Προκειμένου να στηρίξουν το αφήγημά τους γιατί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι στηρίξαν όλη την πολιτική Αν το σκεφτείτε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνούν Επάνω στο αφήγημα του φόβου Επάνω στο αφήγημα της ε, ε, γενικότερα τις προσπάθειες να ε, ε, εγκλωβίσουν ανθρώπους Και έτσι λοιπόν στην ουσία, όταν έφτασε η ώρα που κατέρευσε όλο αυτό το αφήγημά του και καταραίει κάθε μέρα, και κάθε μέρα ουσιαστικά, άμα το καλοσκεφτείτε, αυτή τη στιγμή είμαστε τρύπα στη γεωγραφία, είμαστε η μοναδική χώρα mm. που συνεχίζει αυτά τα πράγματα. Ε, Ήταν λογικό λοιπόν ότι ε, θα αμυνθεί με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια και εμείς από την άλλη πλευρά είμαστε σίγουροι στο τέλο ότι, όχι μόνο, ότι όχι, είμαστε σίγουροι ότι όχι μόνο δικαιωθήκαμε, mm -hmm. αλλά θα πάρουμε και τι αποζημιώσει μα ε, για τόσο για αυτά τα οποία χάσαμε του μισθού μα, αλλά και για την ηθική μα ε, αποζημίωση για όλα αυτά που έχουμε τραβήξει αυτή την εξαθλίωση και τον ξεφτελισμό που τραβήξαμε όλου αυτού του μήνε μέχρι τέλους. Εγώ θα πω μόνο αυτό και θα πάμε μετά στα σημαντικά που τα οποία θα πείτε σήμερα, όχι ότι αυτά που, δεν, που λέμε δεν είναι σημαντικά γιατί. Όταν είστε δεύτερα Χριστούγεννα θα κάνετε σε λίγες ημέρες yeah, με μηδέν yeah, μισθό yeah. κάποιοι, κάποιοι, άνθρωποι, κάποιοι συνάδελφοί σας. Μην με παίρνετε τώρα τηλέφωνο, κάνω εκπομπή. Λοιπόν, ε, να πω, δεν μπορώ να μην σκεφτώ, ότι απαγορεύοντάς σας την πρόσβαση σε μονάδες διδατικής θεραπείας, σε νευραλγικά σημεία των νοσοκομείων, είναι σαν να λένε ότι εμείς δεν τους θέλουμε αυτού εδώ, μην αρχίσουν να βλέπουν περισσότερα και να μιλάνε περισσότερο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ούτε ή άλλω, αν νομίζουν ότι θα λίγο γυρίσουμε. Λίγο στο μικρόφωνο μπροστά, κύριε ναι. ούτε ότι θα γυρίσουμε πίσω και ότι θα κρατήσουμε το στόμα μα κλειστό, κάνουν πολύ μεγάλο λάθο. Αυτοί με τον νόμο μα μας έκαναν ό,τι μα έκαναν και εμεί βέβαια νόμιμα πάντοτε θα καταγγείλουμε οτιδήποτε δούμε στραβό. Ναι. Ωραία. Πάμε λίγο στα καινούργια τα ψωμιά που λέει και ο Φούρναρη. Ναι. Και είναι μια κουβέντα η οποία την περιμένω εδώ και πολύ καιρό ε, να γίνει υπομονετικά. Έτσι. Yeah. Την περίμενα, μου είπατε, ε, Στέφανε, περίμενε. Λέω, θα περιμένω, εννοείται. Και έφτασε η ώρα, φίλε και φίλοι, να μιλήσουμε για αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε από Έλληνε επιστήμονε. Θα μα τα πείτε λίγο αναλυτικά και συγκεκριμένα ο κύριο Καλογερίδη, μοριακό βιολόγο, ε, υπενθυμίζω. Ε, για μια έρευνα, μελέτη τι ακριβώς είναι κύριε Καλογερίδη αυτή, για να το πω σωστά ναι, Αυτή είναι μια ουσιαστικά ε, ε, μελέτη, μελέτη η οποία ε, έγινε με βάση τα δεδομένα τα οποία ε, μαζέψαμε και θεωρήσαμε ότι ισχύουν γενικότερα πάνω στη διαχείριση της λίμωξης της COVID mm -hmm. από τη λεγόμενη δημοκρατία της Ελλάδος <laughs> Πώς λέγεται αυτή ποιος είναι ο τίτλος της έρευνας αυτής της ο μελέτης Ο τίτλος είναι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί Διαχωρισμό των πολιτών και προώθηση τη ανισότητα στη σύγχρονη δημοκρατία τη Ελλάδο και άλλων δημοκρατικών χωρών στην περίοδο τη νόσου τη COVID-19. Και δημοσιεύτηκε στο History and Philosophy of the Life Sciences, το οποίο ανήκει στα περιοδιστών των Springer, Nature, mm -hmm. και, στο... και έχει αναρτηθεί στο PubMed στι 7:12. Ποιοι συμμετέχετε σε αυτή τη μελέτη, κύριε Καλογερίδη? Ε, συμμετέχει ο κύριο Χαράλαμπος Μαυρίδη, ο οποίο είναι ουρολόγο. Mm -hmm. Ο Γιώργιο Αϊδονίδη, ο οποίο είναι πνευματικό καρδιολόγος Η κυρία Μαριάννα Ευαγγέλου, η οποία είναι βιοχημικό ε, με μάστερ. Και εγώ. Μάλιστα. Άρα τέσσερι. Τέσσερι. Τέσσερι Έλληνε επιστήμονε. Κάνατε αυτή τη μελέτη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, διότι καταλαβαίνετε ότι είχαμε να περάσουμε από συμπληγάδε πέτρες προκειμένου να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το, αυτά τα το οποία θα σας πω σαν highlights. Mm -hmm, το mm -hmm. Ρώσοι θέλουν βέβαια μπορούν να μπουν στο PubMed και να το διαβάσουνε. Φυσικά θα μα στείλετε τη μελέτη να τη δημοσιοποιήσουμε ε, κι εμεί. Ναι, την έχω μαζί μου. Θα μα στείλετε και ηλεκτρονικά εννοείται. <laughs> για, ναι. για να την δημοσιοποιήσουμε από σήμερα κιόλα, συνοδευόμενοι με τη συνέντευξη τη δική σα, τον κύριο Αιδονίδη, τον οποίο τον είχαμε χθε, αλλά δεν μα έδωσε λεπτομέρειε και σαφώ δεν μα έδωσε, γιατί σήμερα ήταν προγραμματισμένοι να. Να, να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη από εσάς, ναι. οπότε σας ακούμε πολύ ενδιαφέρον είναι, για, για αυτά τα highlights ή γενικότερα όλες τις λεπτομέρειες. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντική αυτή η γενικοτερα ολες τι λεπτομερειες ειναι παρα πολυ λοιπον σημαντικη αυτη η οποία ουσιαστικά ξεκινάει με το ότι ε, βασικά θέλω να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές δυσκολίες με τους, ε, ε, με τους ε, γενικότερα, με, με αυτούς που ελέγχουν, να το πω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, τις εργασίες αυτές. Mm -hmm. Ε, προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται πιο ακριβείς επάνω σε αυτά τα οποία λέγαμε ε, Καταρχάς εκείνο το οποίο στηριχτήκαμε ξεκινήσαμε ήταν ότι με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Δηλαδή ξεκινήσαμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σχετικά με το ότι ε, πριν εφαρμοστούν οποιαδήποτε μέτρα ήταν σαφής Αυτό περνάμε μέσα, ήταν σαφής ότι θα πρέπει να γίνεται πολύ τακτικός έλεγχος σχετικά με την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, την αναγκαιότητα ε, αλλά και την αναλογικότητα με σαφήνεια για την ε, προκειμένου να επιβάλλει, όπως είπα, οποιαδήποτε, οποιαδήποτε μέτρα. Mm -hmm. ε, μετά, με βάση αυτό, μιλήσαμε ουσιαστικά για το ότι ε, κάναμε τις διάφορες ενστάσεις μας ό,τι έχει σχέση με τους μηχανισμούς της μετάδοσης και της μόλυσης από το SARS-CoV-2 όσον αφορά την τοξικότητα των εμβολίων, mm -hmm. ε, τον αντίκτυπο και φυσικά επεκταθήκαμε στον αντίκτυπο της αναστολής ε, των εργαζομένων του υγειονομικού τομέα που δεν εμβολιάστηκαν και uh -huh. κατά πόσο βέβαια οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, για να φτάσουμε στο προκείμενο, είναι δικαιολογημένοι, δια, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια το, ε, το συνολικό επιδημιολογικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας. Uh -huh. Με βάση λοιπόν αυτό το πράγμα, στην ουσία αναφέρα, ξεκινήσαμε με μια αναδρομή, όπως όπω ήθιστε γενικότερα επάνω στην ε, ε, κατάσταση που ισχύει από πότε ξεκίνησε η πανδημία. Αναφέρουμε μέσα βέβαια την αναγκαιότητα, πώ προέκυψε η αναγκαιότητα τη πρωτοβάθμια περίθαλψης, Καθώ επίση ότι θα έπρεπε κάθε χώρα με βάση τα δεδομένα να αυξήσει το προσωπικό τη και όχι να το μειώσει, να, ε, να, να ανανεώσει τον εξοπλισμό τη, να δει την επάρκεια σε φαρμακευτική περίθαλψη και οτιδήποτε άλλο και βέβαια στο ότι θα έπρεπε κανονικότατα να αυξήσει, τον, να αυξήσει το προσωπικό της καθώς αυτά τα δεδομένα που δίνουμε είναι πολύ σημαντικά ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε 3,4 έχουμε νοσηλευτές και 0,44 γενικούς γιατρούς ανά χίλια στους κατοίκους, ενώ στη Γερμανία είναι 11,79 νοσηλευτές και ένας γιατρός ανά χίλιους κατοίκους, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι δεν δέχονται και τόσο μεγάλο τουρισμό όπως εμείς που περίπου δεχόμαστε γύρω στα 30 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε σοβαρό πρόβλημα και η Κύπρος, αναφέρουμε βέβαια και την Κύπρο η οποία <κυκλή> είχε δηλώσει ότι τους στρατιώτες στον πόλεμο τους ε, κρατάμε, δεν τους στέλνουμε στο σπίτι τους. Ναι, ναι. Ε, θα ήθελα επίσης να πω ότι με βάση αυτά κάνουμε μία... Ε, επέκταση στο ότι η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να επιβάλλει τα μέτρα ουσιαστικά διέσπυρε το φόβο. Mm -hmm. ε, αναφέρουμε γενικότερα ότι ε, η γνώμη των ειδικών όπως προβάλλεται από την τηλεόραση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαβάζω ορισμένα mm -hmm. για να γίνουν κατανοητά, φέρει το χαμηλότερο βαθμό επιστημονικής αξιοπιστίας με βάση τον ορισμό της τεκμηριωμένης ιατρικής. Ε, και για να γίνει αυτό κατανοητό, αναφέρουμε ότι τον καιρό που γινόταν αυτό, στην ηλικιακή ομάδα των 0 με 34 ετών, το ποσοστό θνησιμότητας ήταν 0,004%. Να πω κάτι, συγγνώμη σε αυτό το σωδιακό, για να συνεχίσουμε. Ναι, ναι, βεβαίω. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γράφονται αυτά τα πράγματα σε μία μελέτη η οποία έχει δημοσιευθεί από έγκριτο περιοδικό. Ε, το οποίο είναι τη οικογένεια του Nature. Ε, ε, από ναι, δηλαδή, το Springer, το... με Nature, ναι. Ε, Ακριβώ. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για crème de la crème, Μιλάμε για την αφρόκρεμα επιστημονικών περιοδικών. Και η μελέτη αυτή είναι δημοσιευμένη εκεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι. Ε, ότι είναι πλέον αξιόπιστο. το... Είναι πλέον αξιόπιστο αυτό το οποίο λέγω. Και μόνο που λέγονται ότι στερήθηκαν επιστημονικότητα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Εντάξει. Καταλαβαίνετε. Να το καταλάβουμε αυτό. Να το καταλάβουμε. Είναι, είναι μεγάλη σημασία. Συνεχίστε κύριε ε, Καλαμπόδη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σωστά το είπατε. Γιατί πλέον αυτά τα πράγματα ε, έγιναν κατά έναν τρόπο αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα. Γι' αυτό το, αυτό το, είναι το, γι αυτό το υποστηρίζω. Ναι. Γι' αυτό το υπογραμμίζω. Γι αυτό το υπογραμμίζω. Ναι. Άρα λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα, βέβαια, αναφέρουμε την περίπτωση, αναφέρουμε πάρα πολλέ περιπτώσει κατά καιρού ε, που έχουν γίνει. Με, μιλάμε μετά για την αναστολή τη εργασία, την οποία άνευ αποδοχών. Το περιγράφουμε ακριβώ πώ έγιναν όλα τα πράγματα. Mm -hmm. Και, ότι και βλέπουμε ότι παρόλο που υποτίθεται και πώς μας αντιμετώπισαν ότι μας αντιμετώπισαν σαν μοιασμένους, σαν επικίνδυνους μεταδότες ιού οι οποίοι και μάλιστα αναφέρουμε που έλεγε μάλιστα ο Πρωθυπουργό ο ίδιος ότι είναι αδιανόητο μια ανεμβολία στην νοσηλεύτρια να παρέχει φροντίδα σε έναν ανοσοκατεσταλμένο καρκινοπαθή, κάτι που διεύτηκε στο Έθνος το 2021 και με βάση αυτό αναφέρουμε μέσα ότι τον πρώτο χρόνο της πανδημίας πανδημίας όταν δεν υπήρχαν εμβολιασμοί και μέχρι 31-8 του 2021 οι ίδιοι αυτοί οι υγειονομικοί προστάτευαν υπεύθυνα τους ευάλωτους ασθενείς κάνοντας συχνές εξετάσεις και λαμβάνοντας τα μέτρα και γι' αυτό και δεν είχαμε πουθενά καταχωρημένοι ακόμη και σε διεθνές επίπεδο να μολύνει γιατρός το, του ασθενεί του, γιατί προσέχανε όταν, μπήκαν, όταν ξεκίνησε να, υπάρχει, να υπάρχουν οι εμβολιασμοί. Mm -hmm. Επειδή ακριβώ δεν ήταν κανένα αποστηρωμένο 100% πλέον, δεν υπήρχε δηλαδή κάθετη και, όλη και οριζόντια ε, μετάδοση ε, ε, προστασία. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο άρχισε λοιπόν να περνάει ο ιό από του γιατρού οι οποίοι ήταν διπλοεμβολιασμένοι. Ναι, γιατί, δι... γιατί είχαν ακριβώς. την, είχαν την Αυτά... ψευδέστηση ότι είναι καλυμμένοι. Αυτά βέβαια αναφέρονται μέσα στο Αναφέρονται μέσα σε όλο αυτό Από εκεί και πέρα βέβαια Στη συζήτηση που γίνονται Φτάνουμε στις ενστάσεις που κάνουμε Σχετικά με τη ε, μηχανική της νόσησης Και της μετάδοσης COVID Εδώ είναι τα ενδιαφέροντα Εδώ, πράγματα είπα, Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα φαίνεται ότι ήδη από, αναφέρουμε ότι ήδη από το, το τέλος του 2020 ήταν γνωστό, ε, δηλαδή με το που βγήκαν τα εμβόλια ήταν ότι μπορεί να μεταδοθεί πλέον από τους εμβολιασμένου υγειονομικού και γενικότερα ο ιός. Έχουμε <Κι> όλη τη βιβλιογραφία. <Κι> Η βιβλιογραφία μπορώ να πω ότι είναι καμιά δεκαριά σελίδες, θα το δείτε. Ε, μόνο η βιβλιογραφία. Μόνο η βιβλιογραφία, Μάλιστα. ναι. Είναι, ε, συνολικά όλο είναι γύρω στι 32-33 σελίδε. Δηλαδή λιγότερο είναι το κείμενο παρά Από το ναι. <laughs> ναι, Λοιπόν, ε, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αναφέρουμε εδώ πέρα, εδώ τώρα θα αναφέρω ότι και η εργασία. Κάνω και μια αντιπαράθεση ταυτόχρονα ότι η εργασία την οποία κατέθεσαν στο ΣΤΕ η, η διοίκηση, δηλαδή το κράτος, ήταν μια εργασία ανάμεσα, μία από τις δύο ήταν του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σίψα, η οποία έγινε στο Αττικόν και μιλούσε για τους υγειονομικού ότι ε, γενικότερα είναι μεταδότες και ότι οι εμβολιασμένοι ε, έχουν μεγαλύτερη προστασία από τους ανεμβολίες τους. Λοιπόν, ε, εντωμεταξύ λίγο καιρό αργότερα, αυτό βγήκε το Φεβρουάριο του 2021, λίγο καιρό αργότερα βγαίνει η εργασία του Βιετνάμ, mm -hmm. η οποία είναι αυτή η οποία ουσιαστικά πλέον αποκαλύπτει ότι αποκαλύπτει πλέον γενικότερα ότι οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι έχουν το ίδιο ακριβώς οικό φορτίο για τη Δέλτα πλέον και το θέμα το αστείο της υπόθεσης είναι ότι το ΣΤΕ τότε έκρινε με βάση την προ-Δέλτα περίοδο. Δηλαδή ήμασταν στη Δέλτα και άρα λοιπόν ενώ στη Δέλτα ήδη, έχουν δημοσιευτεί όπω θα δει κάποιο τι εργασίε. Πράγματα που δείχνουν Οπότε ότι. Τα ότι, είναι... Μπράβο. Ελπί. Και ότι πλέον αλυπή. Παρ' όλα αυτά, εμά στι 1-9 του μα βγάζουν σε αναστολή, ξυγκρι... κρατώντα τα στοιχεία τη Α και, και τη Β. Αυτό λοιπόν δείχνει τελικά ότι, ε, δείχνει ότι υπήρχε μια σκοπιμότητα να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ βέβαια αναφέρουμε μέσα και κάποιε τι ανασκοπήσει από τον Οργανισμό Υγειονομική Ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου από 18-8 του 2021 μέχρι 3-9 του 2021. Από διλικίε 30 με 80, όπου βλέπουμε με την επικράτηση του στελέχου, ανά 100.000 του αντίστοιχου πληθυσμού, φαίνεται καθαρά ότι είναι σταθερά υψηλότερο στου πλήρου εμβολιασμένου όταν συγκρίνεται με του μη εμβολιασμένου. Κάτι βέβαια που χειροτερεύει στι εκθέσει του 2022, όπου βλέπουμε ότι αρχίζουν πλέον οι εμβολιασμένοι να είναι πολύ περισσότεροι, κατά 3 με 4 φορές περισσότεροι. Άρα, λοιπόν, τα πράγματα βέβαια φτάνουν, τα πράγματα βέβαια φτάνουν πολύ χειρότερα να γίνονται πιο κάτω. Όταν αναφέρουμε για την μεγάλη μελέτη των Σαμπραμνιάν των και η οποία έδειξε ότι ο εμβολιασμό για την COVID δεν μπορεί πλέον να ελέγξει την εξάπλωσή του. Ανεξάρτητα, αυτό έγινε το 2021 επίση, από τα ανεξάρτητα το επίπεδο εμβολιαστική κάλυψη με δεδομένα από 68 χώρε, και 2.947 κομιτείε των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm -hmm. Και αυτό τελικά ε, δείχνει ότι ε, πλέον ο εμβολιασμό φαίνεται να είναι ένα ατομικό και όχι συλλογικό προστατευτικό μέσο. Πάμε στο πράσινο πιστοποιητικό. Mm -hmm. Αναφέρουμε και γι' αυτό μέσα, ότι ήταν ένα μέτρο άνισο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ 7 Δευτέρου του 2022. Mm -hmm. Και πάνω σε αυτό το αναιρούμε και αυτό, το, με το, ότι, ε, το οποίο μιλούσε ουσιαστικά και έκρινε αυθαίρετα ότι δεν υπάρχει φυσική ανοσία. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι φαίνεται ότι από μια μελέτη η οποία έγινε στο 18% του πληθυσμού των ΗΠΑ η φυσική αποκτηθή ανοσία ήταν πιο ισχυρή ως και πέντε φορέ και μεγαλύτερη διάρκεια σύγκριση με την ανοσία που αποκτήθηκε με εμβόλιο έναντι τη παραλλαγή Δέλτα. Και μια ακόμη εργασία, βέβαια, που λέω τώρα από, από όλε, έτσι διαλέγω, 10, σε 18 χώρε και 12 περίπου εκατομμύρια, ε, περίπου 11.447 ασθενεί, όπου κατόπου βρέθηκε η ισχυρή ανοσολογική μνήμη των ασθενών με COVID τουλάχιστον για 8 μήνες, όχι για 3 μήνες που μας είχαν εμά, με πιθανότητα επαναμόληση 0,2% ενώ βρέθηκε ότι η πιθανότητα σοβαρός, σοβαρής σοβαρής λίμωξης μπορεί να κρατήσει, ε, να μην πάθει σοβαρή λίμωξη μπορεί να κρατήσει και για αρκετά χρόνια να είσαι ασυπτωματικός. Άρα λοιπόν τελειώσαμε με αυτό το κομμάτι το οποίο, με το οποίο ουσιαστικά φάνηκε ότι υπήρχε ένα ξαναγκασμό των ατόμων να μπουν σε διαδικασία αναστολής και ότι δεν δικαιολογόταν επιστημονικά τουλάχιστον ε, τα άτομα με φυσική ανοσία όπως είναι το 98% πλέον των υγειονομικών ε, που είναι σε αναστολή που ήταν από τότε δηλαδή από το δεκεμβριο Ιανουάριο του, 21, ε, του 22, συγγνώμη, ε, θα έπρεπε κανονικά να έχουν γυρίσει τη δουλειά τους γιατί είχαν φυσική ανοσία και όχι Εγώ να τους πειράνουν. Θα πω ξανά σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά ουσιαστικά είναι η επαλήθευση, η επιβεβαίωση ναι. όλων των συζητήσεων που έχουμε κάνει δυόμιση χρόνια Ακλήθως. τώρα, μία προς μία, όλες οι ενστάσεις σας έχουν πλέον επιχειρηματολογία ε, ανδιαφυσβήτητη και είναι αυτά τα οποία μας διαβάζει ο κύριος Άκης Καλογερίδης, να το πω σε μία ακόμα φορά, είναι μία μελέτη η οποία φέρει την υπογραφή τεσσάρων Ελλήνων επιστημόνων και η οποία πλέον είναι δημοσιευμένη σε κορυφαίο περιοδικό επιστημονική επιστημονικό περιοδικό το οποίο ε, χαίρει εκτίμηση από την παγκόσμια ιατρική επιστημονική κοινότητα. Να το καταλάβουμε αυτά. Όλα αυτά, κοινώ γινόμαστε λίγο διεθνώς ρεζίλι πάλι με αυτά που γράφετε. Η αλήθεια αυτή είναι. Ε, ναι, η αλήθεια αλλά... αυτή είναι ότι σαν διαχείριση ε, η Ελλάδα ω χώρα, αυτά τα οποία γράφετε είναι ε, ένα, γινόμαστε ακόμα μία φορά διεθνώς ρεζίλι. Ξεφτιλίκη. Ξεφτιλίκη. Mm. Αν την πάρει δηλαδή κανένα Reuters σε αυτή τη μελέτη, και θα μα κορυδεύουν και τα πεζοδρόμια. Ήδη μα έχουν πάρει κάποια τηλέφωνα από το εξωτερικό, από το εξωτερικό, και, εξωτερικό. και ζητάνε να. Και ζητάνε. Προφανώ. Ναι. Γιατί αυτή η μελέτη είναι δημοσιευμένη, ξαναλέω, σε κορυφαίο επιστημονικό επίπεδο. Αυτά τα οποία οι σωστοί δημοσιογράφοι τα, ψα... τα ξεψαχνίζουν προσπαθώντα να βγάλουν το ρεπορτάζ. Καταλάβατε. Πώ να το πω αλλιώ, δεν μπορώ να το πω. Είναι το επιστέγασμα όλων αυτών που έχετε ακούσει από τη συχνότητα του Focus FM των γιατρών, των υγειονομικών να τα λένε και να καταθέτουν του προβληματισμού του. Ορίστε. Πάρτε τα, κύριε Μητσοτάκη. Πάρτε τα. Δικά σα είναι. Περιμένουμε με ανυπομονησία, κύριε Καλογερίδη, να φτάσετε και στι παρενέργειε. Ναι, τώρα ακριβώ λοιπόν, εδώ ήμουν. Το ξέρω, γι' αυτό έκανα λοιπόν, έκανε, ναι. <laughs> Τώρα λοιπόν είμαστε στι ενστάσει μα σχετικά με τι παρενέργειε και την τοξικότητα. Να ξεκιν... πω κάτι ακόμα, επειδή έχω αρχίσει να βλέπω τα κοψίματα στο YouTube. Για ασφάλεια, μπείτε στο www.foxfm.gr. Γιατί έκανε πριν ένα, μια σκασιά. Μην κάνει και δεύτερη. Συνεχίστε, κύριε Καλογερίδη. Oh, ναι, ναι. Έχουμε γι' αυτά. Ε, ναι, σαφέστατα, ναι. μέχρι τέλου. Λοιπόν, ε, ξεκινάμε με το ότι ο μαζικό εμβολιασμό γενικότερα πρέπει πάντοτε να είναι εξατομικευμένος με βάση τις διεθνείς συνθήκε παρασκευή και, και διάδοση των διαφόρων σκευασμάτων και ότι καθώς αναφέρει η επιστημονική κοινότητα με βιβλιογραφία ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί, το παραδέχεται δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί μοριακοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που επάγονται και που γενικότερα θα μπορούσαν να διαταραχτούν εξαιτία του εμβολιασμού mm -hmm. Επίσης το δεύτερο πράγμα που θίγουμε είναι οι προθεσμίες, ε, ε, οι προθεσμίες που έχουν λάβει με βάση τη ειδική άδεια στα εμβόλια, οι οποίε ουσιαστικά λήγουν το 2023 και 2024, τα clinical trials, από... και μάλιστα ε, φαίνεται τελικά ότι ε, πραγματικά δε, δεν ξέρω τι θα δούμε όταν θα κλείσουν οι φάκελοι μετά το τέλος του 2023 και του 2024 όταν θα δώσουν αναφορά οι εταιρείε σχετικά με, την, ε, με αυτά τα συγκεκριμένα ασκευάσματα mm -hmm. Αναφέρουμε βέβαια εδώ πέρα για πρώτη φορά κάτι το οποίο έγινε αποδεκτό για την πρωτεΐνη S και για την αγκίδα ότι παρόλο βέβαια που επάγει σημαντικά την παραγωγή αντισωμάτων εν τούτης όμως φάνηκε ότι έχει μεγάλη τοξικότητα κάτι το οποίο έγινε τελικά αποδεκτό και ότι ενεργοποιεί μοριακούς μηχανισμούς δηλαδή τόσο σε μοριακό επίπεδο Αναφέραμε μάλιστα και ποια είναι, ότι έχει σχέση με το μηχανισμό τη επιδιόρδωση του DNA, που είναι πλέον αποδεκτό, mm -hmm. ότι προκαλεί δυσλειτουργία των ε, ογκοατιστατικών γονιδίων, άρα μπορεί να προκαλέσει δυνητικά κάποιε καρκινογενέσει, ότι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μυτοχόνδρια, ότι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα αγκιακά ενδοθυλιακά κύτταρα, και από εκεί και πέρα αναφέρουμε επίση ότι έχουμε σημάδια καταστολή τη έμφυτη ανοσία, Πράγμα που πάμε τώρα αρχίζουμε και το χοντρένουμε το παιχνίδι. Βλέπουμε και το τσουνάμι, Πώ εξελίσσεται αυτό για την ανοσία. Ναι, για Και φαίνεται ότι τελικά έχουμε, επειδή έχουμε διαταραχή τη έκφραση συντερφερόνι 1 και αυτό πώ θα μπορούσε επίση να αυξήσει την ευπάθεια σε μελλοντικέ μολυσματικέ ασθένειε. Άτομα δηλαδή τα οποία έχουν γενικότερα κατασταλεί όλα τα ανοσιακά του μονοπάτια μπορεί να είναι πολύ πιο ευπαθεί σε διάφορε μολυσματικέ ασθένειε. Από τι επαναλαμβανόμενε δόσει Ακριβώ. Ε, αυτό είναι κάτι που το αναφέρουμε επίσης και πιο κάτω, που μιλάμε γιατί ότι ουσιαστικά ε, ε, η μετανάστευση της πρωτεΐνης με τη βοήθεια των εξωσωμάτων, κάτι το οποίο είναι πλέον πολύ παραδεχτό, ε, ότι έχει συσχετιστεί με σοβαρές φλεγμονές, με ανάπτυξη νευροεκφυλιστικών πλέον ασθενειών, ε, επίσης ότι οι ανοσολογικές λειτουργίες των εμβολιασμένων ατόμων εδώ είναι το ωραίο. Και 8 μήνε μετά, τη χορήγηση των δύο δόσεων του εμβολίου ήταν χαμηλότερε από εκείνε το μη εμβολιασμένο. Δηλαδή, φαίνεται τελικά υπάρχει μια αρνητική δράση τη δράση του ανοσιακού συστήματο. Κάτι το οποίο βέβαια ήταν, ήταν, ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το ότι μπήκε μέσα. Αναφέρουμε μετά και πάμε επίση, δεν αφήνουμε βέβαια απ' έξω και την, ότι η τεχνολογία του mRNA αλλά και του DNA με βάση τι εργασίε που δείχνουν Κομμάτια του ιού ε, με τη μορφή βέβαια DNA λόγω της ανάστροφης μεταγραφής που λέμε εμείς ε, βρίσκεται μέσα στον πυρήνα και ανθρώπινων υπατικών κυτάρων που μολύνθηκαν με το τέτοιο. Mm, δηλαδή mm, έχουμε mm, πλέον mm, και αυτό το οποίο αναφέρεται μέσα. Θα δείτε πολλά ωραία πράγματα από αυτά που έχουμε πει όλο αυτό τον καιρό. Εγώ, εγώ ακούω και... πρι, ο κορδέλα λέγεται αυτό. Ναι. Ναι... Ε, Επίση, αναφέρουμε ότι για το σύνδρομο Άντε το οποίο παρόλο που Αχα. κάποιοι βγαίνουν και λένε το είναι εξαρτώμενα ναι. από τα αντισώματα τα ενίσχυση ότι, ότι είναι πολύ σπάνιο, παρόλα αυτά όμω η ίδια η επιστημονική κοινότητα δηλώνει τώρα ότι για τα γενετικά εμβόλια, γιατί είναι unpresented, mm -hmm. θα έπρεπε να μελετηθούν αυτά τα πράγματα εκτενέστερα. Και Α. το χειρότερο απ' όλα είναι ότι φαίνεται ότι. Ε, μετά τις ε, μεμοριακές μη, διαταραχές αρχίζουμε βέβαια να μιλάμε για τις ε, μυοκαρδίτιδες και για τις τοξικές ε, επιδράσεις που έχουν σε ιδιαίτερα σε νεαρούς άνδρες. Ε, πρέπει χθε ο κύριος αιδονίδης να σας τα είπε με πολύ πιο <στα> ε, είπε για ε, ε, πολύ αναλυτικά. Εγώ όμως θα σταθώ μονάχα στο ότι ε, ε, σε κάποιο κομμάτι που λέει ότι παράλληλα μια πολύ πρόσφατη Ισραηλινή μελέτη του 2021 έδειξε ότι τα οξέα καρδιαγιακά συμβάντα συμπεριλαμβανομένου των ευνηδίων καρδιακών θανάτων μεταξύ εμβολιασμένων ατόμων ηλικία κάτω των 40 ετών σχετίζονται σημαντικά με τα ποσοστά τη πρώτη και τη δεύτερη δόση του εμβολίου, αλλά όχι με τα ποσοστά μόλιση COVID-19. Λοιπόν, επιπλέον αναφέρεται ότι προσέξτε τώρα πώ το λένε διακριτικά, ότι αν και δεν τεκμηριώνονται αιτιώδους σχέσεις, σχέσεις στα ευρήματα γύρουν ανησυχή σχετικά με τις προκαλούμενες από τα εμβόλια μη ανιχνεύσιμες σοβαρές καρδιαγγειακές παρενέργειες και υπογραμμίζουν την ήδη διαπιστωμένη αιτιώδη σχέση μεταξύ εμβολίων και μυοκαρδίτιδας που αποτελεί συχνή αιτία απροσδόκητης καρδιακής ανακοπής σε νεαρά άτομα. Η εργασία βγήκε το 2022 Λέστε. και μιλάει ουσιαστικά για την, ε, ότι, ε, η, τα διάφορα καρδιαγιακά συμβάντα. Δεν θα μπω στα χωράφια του φίλου μου του Γιώργου. Απλά αναφέρω μονάχα αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά δείχνει ότι υπάρχει μια άμεση υπάρχει, σχέση. Υπάρχει, υπάρχει και ότι πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε το πάρα, μα πάρα πολύ σοβαρά και να το ψάχνουμε. Το ψάχνουμε αυτό πρέπει, Ιδιαίτερα το ψάχνουμε. οι άνθρωποι, βέβαια, αυτοί να το ψάχνουν, να κάνουν συχνέ κάποιε εξετάσει που θα του πούνε. Εγώ απλά ε, θα πω σε αυτό το σημείο που... ότι ο Ρόμπερτ Μαλόν, πριν από δύ 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 δύο μέρε, είπε ότι σε ερώτηση πώ να συμπεριφερθώ μετά τον εμβολιασμό, είπε Μην κάνετε βαριά εξάσκηση. Αφήστε το σώμα σα να θεραπευτεί. Let your body heal, έτσι ναι, έγραψε. Ναι. Έτσι, αυτό... αυτό... να το αναφέρει γιατί. Γιατί όσο πιο πολύ γυμνάζεσαι, επειδή ακριβώ έχουμε το υποδοχή σε αυτή, έχουν σχέση με την εξισορρόπηση γενικότερα. Είναι το μετατρεπτικό ένζυμο που έχει σχέση και με την εξισορρόπηση του αίματο και όλα αυτά τα πράγματα. Όσο αυξάνεται η ανάγκη γενικότερα σε οξυγόνο του αίματος ή γενικότερα όλα αυτά, ναι. τότε δημιουργούνται, υπάρχει έκφραση περισσότερων υποδοχέων Επάνω, στο, επάνω στα κύτταρα. Γι' αυτό και λένε ότι οι αθλητέ έχουν πολύ περισσότερε υποδοχέ υποδοχή. Mm, γι αυτό σαν και βλέπουμε. Οι οποίοι κάνουν, ναι, γι αυτό οπου... και βλέπω αυτά που βλέπουμε. Αυτά βλέπουμε σε αγωνιστικού χώρου. Οπότε γενικότερα, βέβαια, αυτά είναι πράγματα τα οποία θέλουν περισσότερη έρευνα. Mm. Γιατί ε, ε, δε, θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Δηλαδή. Έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μα, κύριε Καλογερίνη. Θα πω μόνο δύο κουβέντε, ναι. γιατί το επόμενο ήταν η ένας... Το μόνο που θέλω να πείτε, αν, αν υπάρχει κάποια ναι, σημείωση μου. δική σα για τα θέματα γονιμότητα. Εδώ πέρα δεν αναφέρουμε τα θέματα γονιμότητας Μάλιστα. Υπάρχουν ε, ήδη με αυτά που έχουμε πει ε, Ήδη όταν ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά Παρ' όλα αυτά όμως για το θέμα της γονιμότητας Όσον αφορά για τις έγκυες γυναίκες Αλλά και για, τις, ε, και για τους ανθρώπους αυτά Όσον αφορά την πρωτεΐνιες mm -hmm. Ξέρουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά πλέον Ότι με τη βοήθεια των εξωσωμάτων ε, Υπάρχουν εργασίες που δείχνουν Ότι έχουν βρεθεί μέσα στα, στο σπερματικό υγρό ε, η ιστορία ποια είναι τώρα Ότι αν πάρουμε υπόψη μας Ότι πράγματι Έχουμε ε, δράση Και ε, Πως το λένε Ότι έχουμε καταστροφή κιτάρων Ή οτιδήποτε άλλο από αυτά Τότε πραγματικά δεν ξέρω Αν θα μπορούσε να υπάρξει και υπογονιμότητα Μελλοντική υπογονιμότητα το Και, το και το ποιο τώρα. θα είναι η έκταση αυτής της υπογονιμότητας Βάλιστα. Δεν, Βάλιστα. δεν μπορώ να το ξέρω Αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα σε κάποια άλλη είτε το εκπομπή, κάνουμε, το κάνουμε. γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι, γιατί είναι, ξέρετε πραγματικά. ότι είναι. Ε... Είναι και θα μα βοηθούσε να είχαμε και τον ουρολόγο, τον κύριο Μαυρίδη μαζί μα. Α, ναι. Έτσι. Επόμενη εκπομπή, Οπότε λοιπόν, η επόμενη εκπομπή, λοιπόν, γιατί μιλήσαμε, Έτσι, ωραία. θα είναι πολύ ωραίο να γίνει Έτσι, σε να μοριακό κάνουμε. και σε κλινικό να, επίπεδο να κάνουμε, αυτό. Να το κάνουμε, ναι. Ολο... Ολο... Λοιπόν, κύριε ολοκληρώνω κύριε. μόνο με δύο κουβέντε, γιατί πραγματικά αυτό θέλει μια μεγάλη ανάλυση. Μόνο η ενστάση σχετικά με την αναστολή. Ότι αναφέρουμε ουσιαστικά και πάλι για την πρόθεση επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού σε συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού και ότι από τι 27 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο 6 ήταν αυτέ που ασχολήθηκαν με το αυστηρό και από αυτέ οι 5 δεν το εφάρμοσαν, μάλλον οι 4 δεν το εφάρμοσαν, οι 2, η Ελλάδα και η Γαλλία μόνο και βέβαια η Ελλάδα στο τέλο. Εδώ έχουμε κάποιου πίνακε που μπορεί να δει ο καθένα αυτά τα οποία θέλει να δει. Τι άλλο ήθελα να σα πω πολύ γρήγορα, γιατί εφόσον δεν έχουμε χρόνο. Ε, ε, Ποιο ήταν ο αντίκτυπο βέβαια του μέτρου όσον αφορά του ίδιου υγειονομικού στα ιατρικά τμήματα και στη δημόσια υγεία mm. και οικονομική εξαθλίωση. Ότι ουσιαστικά έπαιξε ρόλο στην επιστημονική πρόοδο και, εκ, και εκπαίδευση των επιστημόνων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να μπουν στα συνέδρια. Αναφέρουμε για ότι η μακροχρόνια απουσία δημιούργησε λανθασμένες εντυπώσει του, του, του ασθενή απέναντι στον γιατρό του. Ε, κεφάλαια, ναι, 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 οπότε όλα αυτά αναφέρονται μέσα και βέβαια Κλείνουμε με το ότι τελικά ότι από τις 28 χώρες, παρόλα τα μέτρα, κατατάσσεται η Ελλάδα στη 17η θέση όσον αφορά τους επιβεβαιμένους θανάτους από COVID-19 ανακατομμύριο κατοίκων και αφήνουμε ουσιαστικά να γίνει κατανοητό ότι τελικά εκείνο που έπαιξε ρόλο στους θανάτους δεν ήταν η θεση οσον αφορα τους επιβεβαιωμένους θανατους απο covid 19 αλλά ήταν η covid αλλα ηταν η υποστελεχωση των τμήματων, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε την θνησιμότητα κάθε νοσηλευόμενου κατά 3% ημερησίω. Αυτά. Yeah. Βέβαια υπάρχουν και άλλα, αλλά νομίζω ότι και μόνο με αυτά το ο κόσμο κατάλαβε. Το Εγώ ανέβαζα τίτλο, θα βάζα πριν ο Κορδέλα, όπω το είπα πριν. <laughs> έτσι λέγεται αυτό. <laughs> του περάσατε πριν ο Κορδέλα. Λοιπόν, φυσικά θα τα πούμε και το Σάββατο, γιατί φαντάζομαι θα είστε εδώ κι εσεί. <laughs> ναι, ναι, ναι. Έτσι. Θα σα κάνουμε. Και να πω κιόλα να ξέρετε <laughs> ότι θα έχουμε ένα κουμπαρά κάτω για του υγειονομικού. Θα έχουμε τον δικό μα κουμπαρά του Focus FM. Οπότε όσοι θέλετε να βοηθήσετε και σε αυτό το επίπεδο θα το κάνετε γιατί είναι δεύτερα Χριστούγεννα σε Αναστολή οι άνθρωποι. Λοιπόν κύριε Καλογερίδη θερμά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ που για την πρόσκληση και, και να την να παρουσίαση. Και περιμένω να μου στείλετε και το, το αρχείο έτσι. Βεβαίως και, και σα λέω ότι ετοιμάζουμε και άλλη μία εργασία Α. η οποία είναι πιο... Μια ε, uh -huh. από άλλα πράγματα. Ε, ξέρετε, αποκλειστικά στο Focus FM <laughs> α, απαιτώ, απαιτώ την αποκλειστικότητα. <laughs> <τουλάχιστη>, <laughs> λάχιστη, <laughs> <και η αρχή. laughs> Κοιτάξτε, εγώ κράτησα το λόγο μου και η πρώτη συνέντευξη τουλάχιστον πάνω στο θέμα <laughs> τη εργασία αυτή ήταν. Και εγώ κράτησα το δικό μου γιατί είχα, είχα την εργασία μέρε πριν, αλλά δεν είπα τίποτα. Έτσι, <laughs> ναι, ναι, να τα λέμε για αυτά. Εννοείται, εννοείται. <laughs> λοιπόν, να είστε καλά σα ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλή σα μέρα. Καλημέρα, καλημέρα.